Και εγώ θα πάω τώρα στο μετεωρολόγο, τον αγαπημένο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, και να αποτιμήσουμε τα βροχομετρικά στοιχεία βεβαίως και το τι συμβαίνει, αλλά κυρίως με την εμπειρία που έχει, πώς το αναλύει όλο αυτό. Καλημέρα κύριε Λέκα. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίν, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας, να είστε καλά. Μισό λεπτό κύριε Λέκα, υπάρχει μια εικόνα, είναι όλα τα λεφτά σήμερα, γελάω αλλά ευτυχώς που δεν είχαμε χειρότερα. Αυτή η τρύπα στην οποία έπεσε η αστική, το αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη και τώρα ανελκύεται με γέφυρα. Αυτό δεν είναι θέμα μπάλου, είναι θέμα κατασκευής οδοστρώματος κούφιο από κάτω. Για να τα λέμε να καταλαβαίνουμε. Λοιπόν κύριε Λέκα, για πείτε μου σας παρακαλώ καταρχάς τα αμυγός μετεωρολογικά στοιχεία. Τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής πρώτον. Ναι, πριν φτάσω σε αυτό, επειδή άκουσα λίγο τον πρόλογο σας και πραγματικά μου δίνετε λίγο έτσι τροφή για να σας πω και εγώ κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω επισημάνει σε σκέψεις, ομιλίες και όλα αυτά, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται ποτέ και τίποτα. Ξέρετε, κάποτε φτιάχτηκανε δρόμοι. Οι δρόμοι αυτοί φτιάξαν ένα αποχετευτικό δίκτυο με τους μηχανικούς της εποχής εκείνης να υπολογίζουν απορροές, οι οποίες είχαν να κάνουν με τη συγκέντρωση υδάτων περιορισμένου χώρου, γιατί δεν είχε αναπτυχθεί το αστικό κέντρο. Σήμερα ανανεώνουμε τους δρόμους. Ξαναβάζουμε πίσα, φτιάχνουμε ξανά πεζοδρόμια. Το απογετευτικό δίκτυο παραμένει το ίδιο. Άρα και η διατομή του. Η κέντρωση είναι τεράστια. Η πίσα που έχει πέσει, το κτηριακά συγκροτήματα και όλα αυτά δεν έχουν που θα διώξουν τα νερά. Κάποτε υπήρχε και ένα χωράφι, υπήρχε κάπου που μάζευε και λίγο νερό. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και τα απογετευτικά δίκτυα παραμένουν τα ίδια. Μάλιστα. Η τρόπη συλλογής των υδάτων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το έχει δει δυστυχώς η πολιτεία όταν κάνει τα έργα, δεν το έχει δει τόσο σοβαρά. Έχετε δίκιο. Τα όμβρια είναι κλειδί. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Πείτε μου λίγο μετεωρολογικά και θα επιστρέψουμε. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Κοιτάξτε, το κύριο κύμα πέρασε. Το κύριο εννοώντας ότι προηγήθηκε ένα της Πέμπτης. Είδαμε το χθεσινό βράδυνο ή μάλλον της Παρασκευής το κύμα, το οποίο μας έρθει ελαφρά νωρίτερα και μάλιστα με τεράστια ταχύτητα και ευτυχώς που είχε την ταχύτητα, ήταν πάρα πολύ καλό από τη μία μεριά. Φανταστείτε ότι ξεκίνησε 2 η ώρα περίπου, ξεκίνησε από την κορυφή της Παλιόχωρας και διένυσε σε 4 ώρες 250 χιλιόμετρα μέχρι τα ανατολικά στη Σιτία. Έδωσε βέβαια κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα και εδώ ήταν, οι καταιγίδες ήταν αρκετά έντονες, φώτιζε όλος ο ουρανός γύρω στις 3 η ώρα. Που πέρναγε από τα Χανιά. Το ίδιο ακριβώς έγινε και στη μεσολάβηση όλου του διαστήματος αυτό που πέρασαν αυτές οι καταιγίδες, με την κύρια ένταση να είναι προς το Ηράκλειο. Φαίνεται, δεν ξέρω, είναι σημαδευμένο φέτος το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα αυτό. Και τη χαλαζόπτωση. Και τη χαλαζόπτωση και κεραυνή, αστραπές. Γενικώς ήταν φωτορυθμική νύχτα και ξημέρωμα. Και ποσότητες. Είδαμε αρκετά υψηλά υψηβροχής. Καλά, όπως πολύ καλά το είπατε, η εποχή απαιτεί, ο καλός καιρός της εποχής απαιτεί νερό. Γιατί πραγματικά η φύση ήταν σε υστέρηση. Τώρα όμως έδωσε μια πολύ καλή ανάσα και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Έχετε μια εικόνα ποσοτήτων, κύριε Λέκα, ιδίως την ένταση του φαινομένου? Ναι, το προηγούμενο, δηλαδή αυτό της Πέμπτης, έδωσε τα υψηλότερα ποσοστά βροχής. Τα έδωσε στην περιοχή της Ασυγωνιάς, περίπου 80 χιλιοστά ύψος βροχής είχαμε εκεί. Σε άλλες περιοχές είδαμε γύρω στα 20 με 25 χιλιοστά, ενώ οι περιοχές που έχουν πληγεί, 44 χιλιοστά είχε στο Λέντα, πολύ σημαντικό και αυτό, πρώτο κύμα έτσι. Και είδαμε και σε άλλες περιοχές όπως και στις πληγήσεις γύρω στα 15 με 20 χιλιοστά. Η χθεσινοβράδινη έδωσε κατά αντιστοιχεία στο νότο κυρίως 50-55 χιλιοστά περίπου στην Παλιόχωρα και από εκεί και πέρα μια κατανομή προς την Ανατολική Κρήτη γύρω στα 20 με 25 χιλιοστά σε πάρα πολλές περιοχές και στις πληγήσεις. Πέσαν σε λίγο χρόνο βέβαια, όπως σας είπα και έχει μεγάλη απορροή. Και ένα επίσης υψηλό ποσοστό είχε η Νεάπολη, η οποία ξεπέρασε τα 30 χιλιοστά. Ξεπέρασε τα 30 χιλιοστά, μάλιστα. Ναι, ήταν γενικά καλές βροχές, οι οποίες νομίζω ότι έδωσαν έτσι μια πολύ καλή, ας το πω έτσι, υδάτινη ποσότητα γενικότερα στα εδάφη. Εμπλούτησαν τα εδάφη λοιπόν, για να το λέμε να καταλαβαίνόμαστε. Οι αγρότες το καταλαβαίνουν. Οι αστικοποιημένοι, όπως εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, λες και θα λιώσουμε. Αλλά το ερώτημα είναι αν είναι φυσιολογικό για την εποχή. Ναι, βέβαια, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το ότι βλέπουμε μια ένταση ενός συστήματος, το οποίο μάλιστα είδατε πήρε και 2 ονόματα. Το ότι βλέπουμε μια τέτοια ένταση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί με μια επαναληψιμότητα 2 ή 3 ή 5 χρόνων. Μπορεί να έχει
ένα κύκλο πάρα πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή κατά μήνα Οκτώβριο έχουμε ξαναδεί εντάσεις καιρικών φαινομένων. Μπορεί να μην αγγίζουν τόσο την Κρήτη, που δεν νομίζω ότι η Κρήτη, αν δεν είχε τα προβλήματα των σεισμών, των σεισμόπληκτων ανθρώπων που τέλος πάντων βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, θα ήταν ένα σύνηθες σύστημα κακοκαιρίας. Δεν νομίζω ότι θα το χαρακτηρίζαμε κάπως διαφορετικά. Για την Αττική βέβαια, εκεί το πρόβλημα είναι συνηθισμένο και έχουν συμβεί και πολύ πιο έντονα καιρικά που έχουν προκαλέσει μέχρι και θανάτους ακόμα και μήνα Οκτώβριο. Αυτό ήταν ένα κύμα που ήρθε, πέρασε με τις δύο μορφές του, πέρασε και οι καταστροφές της Εύβοιας νομίζω ότι ήταν αναμενόμενες. Δεν θα έλεγε κανένας ότι η βροχή εκεί δεν θα είχε κατολιστήσεις και πλημμυρικά, και θα γίνει, θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, δεν αλλάζει, αν δεν ληφθεί κάποια μέτρη να δεν θα αλλάξει. Επομένως εδώ σε εμάς, αν το επικεντρώσουμε στις δικές μας περιοχές, δεν νομίζω ότι πέραν από καλό έκανε τίποτα το κακό. Τώρα κύριε Λιλάκα, θα ανοίξω λίγο μαζί σας την κουβέντα, γιατί ξέρω ότι έχετε έτσι μια γενικότερη σφαιρική άποψη για τα ζητήματα και το υπενιχτήκατε ήδη. Τα καιρικά φαινόμενα θα είναι εντονότερα, λιγότερο εντονότερα, πιο ήπια, πιο βαριά, καλά το λέτε, μπαίνουμε στη χειμερινή σιγά σιγά περίοδο και αυτό είναι και το φυσιολογικό, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι των ανθρώπων τα έργα και των ανθρώπων οι υποδομές, και όση ώρα συζητάμε φαίνεται το λεωφορείο, αυτό που είπατε, φαίνεται από κάτω το κούφιο του οδοστρώματος και μια πολύ μικρή διατομή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα όμβρια. Αλλά για να μην έχουμε, πώς να το πω, την εικόνα πλήρως, το καπάκι σκάει εικόνα ότι σε 100 χρόνια κέντρα πόλεων θα έχουν πλημμυρίσει από την άνοδο της στάθμης θαλάσσιος. Οπότε φταίει η κλιματική κρίση και καθαρίσαμε, καταλάβατε. Προσέξτε, είναι τότε αυτό το παιχνίδι που φτιάχτηκε για να δείξει τα πλημμυρικά της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, και ειλικρά να σας μιλάω στεναχωριέμαι. Είναι γελιότητες. Επιτρέψτε μου να το πω, είναι γελιότητα αυτή η νοοτροπία να μας το δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί, λέει, μάλιστα διάβαζα σε κάποιο, σε λίγα χρόνια. Είναι δυνατόν να λέμε τα 1000, 2000, 5000 χρόνια λίγα χρόνια? Ποιος θα το προλάβει? Τη δεκαετία του 90 οι ίδιες εικόνες παίζανε. Εγώ αυτό που δεν βλέπω, κύριε Λέκα, γιατί τα γνωρίζετε καλά, δεν έχω δει ένα 3D animation για την ανθρώπινη παρέμβαση που σκεπάσαμε Κηφισό, Ήλισσο, εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά, Χυμάρους, χτίσαμε πάνω. Αυτά δεν τα λέμε. Λέμε κλιματική κρίση και καθαρίσαμε, έτσι. Είναι το μεγαλύτερο άλοθη, επιτρέψτε μου τώρα να σας πω, αν και δεν είμαι πολιτικοποιημένος, το γνωρίζετε, αλλά είναι το μεγαλύτερο άλοθη των πολιτικών. Ό,τι και να συμβεί από πλευράς καιρού, από πλευράς σεισμών, από πλευράς λοιμών, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, φταίνε άλλοι. Δεν φταίει κανένας των πολιτικών. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιείται ευρέως αυτή η πολιτικολογία περί της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής, όπως και να το πούμε, που η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το εντελώς φυσιολογικό, το είχαμε και πριν, θα το έχουμε και τώρα. Η κλιματική κρίση νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θέλει συζήτηση, αλλά επιστημονική. Δεν μπορεί αυτό να περνάει με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο για να είναι ένας τρόπος εκφοβισμού για να πράξει ή για να καταπιεστεί σε κάποια πράγματα. Τώρα που θα πάει, εκεί που θα πάει τώρα το καύσιμο... Πήγε από σήμερα 45% απάνω το πετρέλαιο θέρμανση. Πήγε. Ακριβώς. Κάποιοι από τα μαγκάλια και από αυτά μπορεί να κινδυνεύσουν να πεθάνουν. Κάποιοι άλλοι από το κρύο μπορεί να πεθάνουν. Η φτώχεια θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Εμείς που είμαστε, ας πούμε, μια μεσαία τάξη, θα πάψουμε να έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε στο ένα ταξίδι, έστω κάτι. Όλο αυτό, ναι, μεν μέσα στα πλαίσια μιας προστασίας, αλλά εντάξει, υπάρχουν και φτωχές κατηγορίες ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να μην το βλέπουμε. Κύριε Λέκα, λέει εδώ ο φίλος μου Κώστας, καλημέρα, λέει στον κύριο Λέκα, και μπράβο του, γιατί προσπαθεί με ηρεμία να πει ότι ναι, είναι ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, αλλά ως εκεί, μη τα φορτώνουμε. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως τα πλημμυρικά φαινόμενα τα προέβλεψαν ακόμη και οι γέροντες στα χωριά μας. Και να ακούω λίγο πολιτικούς να λένε ότι είναι, κάτι τρέχει με το Θεό. Είναι δυνατόν, λέει κύριε Λέκα? Ο Θεός και η φύση αγαπούν τον άνθρωπο. Τον έφτιαξαν, του δώσαν μια θέση μέσα σε αυτό το σύστημα, το οποίο εντάξει δεν θα είναι και παντοτινό. Του δώσαν μια θέση. Από εκεί και πέρα η φύση είναι τόσο υγιής, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, πέρα της κλιματικής κρίσης και όλα αυτά, η φύση είναι τόσο υγιής που γενοβολάει με ένα τρελό ρυθμό. Έχουμε φτάσει 7 δις και πάμε πάνω. Πού θα πάει? Αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε, ανάσα μόνο που κάνουμε, την ανάσα μας μόνο, εκπέμπουμε διοξίδιο του άνθρακα. Βέβαια, α
αυτό το διοξείδιο του άνθρακα, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό, είναι το λίπασμα, η ζωή των φυτών. Άρα τα δέντρα, η βλάστηση γενικότερα, θα μας κατακλείσει, θα πάρει το πάνω χέρι κάποια στιγμή και εμείς δεν ξέρω τι προοπτική έχουμε πάνω στον πλανήτη. Το έχετε ξαναπεί, το έχετε ξαναπεί αυτό. Κύριε Λέκα, πείτε μου το συγκεκριμένο φαινόμενο που πήρε, εσείς με τις ονομασίες είστε λίγο προσεκτικός, αλλά εν πάση περιπτώσει πήρε μια διπλή ονομασία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του για να το καταλάβει ο κόσμος? Γιατί είχαμε αυτή τη ροπή βροχής με στροβιλισμούς, με. Τι συνέβη? Με απλό τρόπο, ας αφήσουμε τα βαρύγδουπα που ακούσαμε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Και είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο? Μπορεί στην επαναληψιμότητά του να μην είναι από τα συχνά, αλλά είναι πρωτόγνωρο? Όχι, δεν θα το έλεγα πρωτόγνωρο. Είναι, αν όχι σύνηθες, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Σε αυτό, δηλαδή σε τέτοιους ρυθμούς συμβαίνει. Αυτές οι διαταραχές, όταν προκύπτουν μια τέτοια περίοδο που έχεις θάλασσες ζεστές, άλλωστε οι θάλασσες, να ξέρετε ότι εκεί η καταιγίδα ήταν πολύ πιο έντονη και μας εδώ τις τράβηξε και το Λιβικό Πέλαγος, τις τράβηξε και το Αιγαίο, γιατί είναι πιο ζεστές. Έχουμε μεγάλα ποσοστά υγρασία στην ατμόσφαιρα. Όταν αυτή η διαταραχή είναι συνδυασμένη με την έννοια μιας ανώτερης μεταφοράς ψυχρής μάζας και στροβιλισμού και ενός χαμηλού, το οποίο αυτό βαφτίζουμε ουσιαστικά στην επιφάνεια, ο συνδυασμός αυτός είναι ένα μείγμα το οποίο πραγματικά είναι εκρηκτικό. Μπορεί να σου δώσει καιρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης. Προσέξτε όμως, δεν είναι το ίδιο με εκείνα που λέω πολλές φορές ζώνες σύγκλησης και ζώνες αιμονής. Αυτό έχει να κάνει με σύγκρουση δύο συστημάτων, όπου επικεντρωθεί η σύγκληση αυτή, δηλαδή η σύγκρουση των συστημάτων, εκεί πραγματικά έχεις μια αιμονή η οποία είναι καταστροφική. Θυμηθείτε τα νοτιοδυτικά της Κρήτης, θυμηθείτε το Ηράκλειο ανατολικά προς τα Μάλια, θυμηθείτε την Καρδίτσα και όλες αυτές οι περιοχές όπου μεσολαβήσει αυτή η κατάσταση, η οποία είναι, αυτή αγγίζει τα όρια της ακρότητας γιατί έχει την αιμονή μέσα, εκεί θα υποστείς καταστροφές και ας είναι ο τόπος να έχει την καλύτερη απορροή, να είναι, θα λέγαμε, με μία πρόβλεψη η οποία να είναι η καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, εκεί θα δεις τα δύσκολα. Τώρα, αυτή η κακοκαιρία πιστεύω ότι βαφτίζεται όπως και τόσες άλλες, εξαιτίας του ότι έχουμε περάσει προφύλασε, αλλά με ένα τρόπο κλείστους μέσα. Κράτησέ τους. Αυτά. Ναι, αυτό λίγο πολύ θα λέγαμε λειτουργεί, γιατί υπάρχουν και οι απερίσκεπτοι. Δεν θα ίσχυε όμως για όλο τον κόσμο. Συνεπείς, νομίζω ότι έχει μια λογική αν θα πρέπει να βγει ή πού θα πρέπει να προσέξει. Προφανώς, έχετε δίκιο. Ναι. Και από την άλλη, η επίταση είναι οι εικόνες. Αλλά αν πάει κάποιος στην παλιά Ποσειδώνος και δει τις παρεμβάσεις που γίναν για να λειτουργήσουν ως δρόμοι που οδηγούν απευθείας σε άλλα μεγάλα έργα, όπως είναι το Νιάρχιο, ας πούμε, θα αντιληφθεί γιατί βούλιαξε το λεωφορείο. Δεν είναι ο μπάλος που το βούλιαξε. Έτσι. Μα αλλά το ότι βούλιαξε το λεωφορείο είναι ακριβώς το ίδιο που έγινε εδώ πριν από 2 χρόνια, που έπεσε η Εθνική Οδός, γιατί από κάτω πέρναγε η απορροή των υδάτων. Ήταν ένα κανάλι ουσιαστικά που πέρναγε η απορροή. Αυτή ήταν τεράστια, έσκαβε από κάτω και έπεσε ο δρόμος. Και ευτυχώς δεν περνάγαν αυτοκίνητα για να δημιουργηθεί. Είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Σκάβει το νερό όταν ιδιαίτερα έχει μεγάλη ροή ουσιαστικά. Μπορεί από κάτω να πάρει τα πάντα. Και κάτι τέτοιο προφανώς θα έγινε και εκεί και υποχώρησε. Ξέρετε τι έχει συμβεί με τον Κηφισό και τον Ηλισσό? Τα πάλε ποτέ περήφανα ποτάμια του Λεκανοπεδίου. Οπότε, εντάξει. Τώρα με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα στον κύριο Λέκα. Τον άκουσα λίγο που είπα από την Παλιόχωρα μέχρι να φύγει το κύμα αυτό από τα ανατολικά της Κρήτης κράτησε μόνο 4 ώρες. Άρα γιατί ταχύτητα, γιατί δεν το συγκράτησα? Υπολογίζω ότι μιλάμε. Μιλάμε για 60 χιλιόμετρα περίπου την ώρα, κάτι το οποίο εάν υπολογίσουμε ότι έχουμε σε γρήγορα κινούμενα, ταχαίως κινούμενα μέτωπα όπως τα λέμε εμείς, έχουμε περίπου γύρω στα 40 με 45 χιλιόμετρα, έχουμε τις μεγάλες ταχύτητες. Αυτό έτρεχε με 60. Από τη μια μεριά ήταν καλό, έτσι, γιατί όπως σας είπα ήταν σύντομος ο χρόνος. Έφυγε γρήγορα, παραμονής. Ναι. Ναι, μπράβο. Έριξε πολύ νερό, μεγάλη ποσότητα σε λίγο χρόνο. Έχεις αυτή την ένταση. Φυσικά κανένα δίκτυο δεν θα προλάβει να πάρει όλο το νερό. Όπως και μια κατολίσθηση είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, γιατί έχεις ραγδαιότητα, έχεις μεγάλη ένταση της βροχής. Πέφτει και μαστιγώνει κυριολεκτικά. Όλο αυτό, ναι, είναι ένα μείγμα το οποίο δείχνει κατά κάποιο τρόπο μια ένταση η οποία στα προηγούμενα χρόνια, όπως σας είχα πει, δεν θα τη βλέπαμε να είναι τόσο συνήθις.
Σαφές. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, κύριε Λέκα, εκτός αν μου πείτε ότι ξέρεις, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Έχετε μία πρόβλεψη βάθους γιατί χειμώνα θα μιλάμε? Κοίταξε με τις απόψεις που λόγω ιδιότητας με πάρα πολλοί άνθρωποι με πλησιάζουν και μου λένε από ανθρώπους χωριών κτλ. Όλοι μιλούν για ένα βαρύ χειμώνα. Νομίζω ότι το έχετε ακούσει εσείς, το λένε και το λένε πάρα πολύ. Βέβαια, η βαρύτητα αυτή του χειμώνα δεν μπορώ να προσδιορίσω με ακρίβεια που μπορεί να κρύβεται. Δηλαδή, θα είναι στα χιόνια, θα είναι στο πολύ κρύο, στις πολλές βροχές. Αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί μου έχουν πει ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν πάλι προς τις γιορτές των Χριστουγέννων και θα τα δούμε Γενάρη και ιδιαίτερα το Φλεβάρι. Μάλιστα. Αυτά όλα είναι μέσα σε αυτή τη σφαίρα της, πώς να το πούμε έτσι, των ανθρώπων που λίγο πολύ διαβάζουν ή μπορούν να λένε κάποια πράγματα για τη φύση. Πολλές φορές βέβαια δεν ισχύουν. Επιστημονικά θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να δώσουμε εικόνα. Επιτρέψτε μου να το πω. Βλέπω όπως και τώρα για το φθινόπωρο παρακολουθούν. Το λέγανε ότι θα είναι ιδιαίτερα ζεστό το φετινό φθινόπωρο κτλ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε και ιδιαίτερα η Ευρώπη έτσι, και ο υπόλοιπος ελλαδικός χώρος. Νομίζω ότι είναι ένα νορμάλ φθινόπωρο. Χωρίς ακρότητες, χωρίς. Πού φτάσαμε να λέμε νορμάλ τα φυσικά τέτοια του φθινοπόρου. Έχουν αλλάξει πολλά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Λέκα μου, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να πω δημόσια ένα ευχαριστώ σε εσάς για τον εξής λόγο. Λίγοι το γνωρίζουν. Καθημερινά ο κύριος Λέκας, και χωρίς να το έχει ζητηθεί από μόνος του, δίνει στοιχεία παραμετροποιημένα αποκλειστικά για τις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης. Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε. Το κάνει, όχι κύριε Λέκα να το πούμε, το κάνει αιμονικά και καλά κάνει. Κάποιος δίνει έναν οδηγό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.